Θεωρώ ότι δεν έγινε μία σωστή κουβέντα να ξέρουν οι άνθρωποι ότι πηγαίνουν αρχικά σε ένα τηλεοπτικό σόου. Που σημαίνει ότι μέσα σε όλο θα πρέπει να γίνει και κάτι πιο έντονο, θα πρέπει να γίνει και μία πλάκα, όχι εις βάρος των παιδιών, δεν το συζητώ, δεν λέω ότι καλά κάνανε, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν καταλάβει που έχουν πάει. Θα σε κρίνει για όλο αυτός που είναι κάτω. Και επειδή για τον Αρσενάκο πιο πολύ λέγανε, γιατί αυτός δεν είχε πει. Δηλαδή, να μην πήγε την πιτζάμα δημόσια, τι είναι, να τον πάρει, να του στείλει μήνυμα το βράδυ στο σπίτι, δεν έχουν κινητό. Την είπε πιτζάμα, ναι. Από εκεί και πέρα τώρα μιλάμε με το στυλ του καθενός και πώς μπορεί να το. Δηλαδή, η Κέτη μπορεί να πει παρόμοιο πράγμα, αλλά έχει ένα άλλο τρόπο. Το καλύτερο παιδί, ο Γιάννης, θα του πεις και ευχαριστώ να σου φοράς πιτζάμα, σ' αγαπάω, Γιάννη μου. Ο Φίβος θα σου κάνει κντάου, θα το καταλάβεις μετά από τρεις μέρες τι μου είπε. Είναι ο καθένας ενώ με τον τρόπο του. Από εκεί και πέρα κρίνονται για όλα όμως. Πώς να σου πω. Δηλαδή είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Και επίσης δεν μπορούν. Και οι καθηγητές γίνανε ένα με τα παιδιά όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπράβο. Είναι σημαντικό γιατί ήταν τρεις ομάδες. Τώρα γίνονται δύο. Θα γίνει ένωση και θα γίνει μία ομάδα. Survivor, όλα. Τον έχω πάρει τη χαμηλότερη βαθμολογία όλων, ναι, στο live. Ναι. Είναι για γέλια. Γιατί? Εμένα μου άρεσε, Θέμη. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει. Και μένα. Δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει ούτε και σένα. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου όμως. Μα και οι άλλοι τι κάνουνε κάθε Παρασκευή. Καλά είμαι. Αλλά. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω. Δεν έχω κάποιο λόγο να βγω να τραγουδήσω σε αυτή την κριτική επιτροπή. Δεν στέκονται στη φωνή. Γιατί αν στεκόντουσαν στη φωνή σήμερα, δεν θα ήμουν προτινόμενος. Γιατί ήμουν σωστός. Και όταν λέω ήμουν σωστός, ήμουν σωστός. Εγώ πάντως τραγούδισα καλά. Αυτό πολύ καλά θα σε κατραγούδισα. Μπράβο, αγαπητέ. Δεν γίνομαι, δεν νοιάζω. Δεν πήγε τίποτα λάθος. Το μόνο λάθος ήταν η βαθμολογία μου. Τουλάχιστον ξέρεις που χάρηκα. Το ότι στα social media θα φανούν οι λύθοι. Γιατί στα social media θα φανούν οι λύθοι, γιατί ο κόσμος ακούει. Έχει αυτιά και βλέπει. Πολύ ωραίο statement. Τώρα, αυτό το ο κόσμος ακούει. Έχει αυτιά και βλέπει. Ακούει, έχει αυτιά ακόμα και βλέπει. Άρα έχει και μάτια για κάποιον. Ωραία. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να επικαλεστεί κανείς αυτό το House of Fame, κάτι τέτοιο. Εννοώ, ρε παιδί, εννοώ. Ναι, δεν ήτανε ο Θέμης, δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Στέλιο μου, δεν ήτανε. Τώρα για προτινόμενος κι εγώ δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια μου. Γιατί επειδή είναι αρκετοί οι οποίοι δεν τα έχουν καταφέρει ικανοποιητικά, δεν ξέρει που να διαλέξει. Θε να φύγουν 10. Ναι, ίσω γι' αυτό το παιδί σου λέει: δεν ήμουν μέσα στη δεκάδα να φύγει, αλλά όχι ο τελευταίο. Το καταλαβαίνω. Δεν αντιλέγω καθόλου. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ωραία και αυτά που λένε τα παιδιά. Είναι δηλαδή, πώ να σου πω, είναι σαν να χάνεται λίγο μια ιεραρχία. Ούτε η Πέννη που πήγε και του είπε: να μη σε νοιάζει τίποτα. Άντι. Σε ευνοηθήκα. Δεν είναι ωραίο να τον στηρίξει. Το καταλαβαίνω. Πρέπει να τα στηρίξουν. Οφείλουν να τα στηρίξουν τα παιδιά, οι καθηγητές και η Επιτροπή, αλλά πιο πολύ και οι καθηγητές που έχουν άλλη επαφή. Αλλά δεν του λες μη δίνει σημασία στην Επιτροπή, ούτε να σου πει δεν θέλω να βγω σε αυτή την Επιτροπή. Αλήθεια, πες μας ποιους θες να τραγουδήσεις μπροστά. Πες μας ποιος θες να έρθει να στον εφέρουμε την Παρασκευή, να τον χαιρετήσει η Ελένη Φουρέιρα και να περιμένει να τραγουδήσει. Τα χάνουμε λίγο. Να καταλαβαίνουμε εννοώ, να καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια συνθήκη. Πώς, εγώ τώρα μπορεί να θέλω να κατεβάσω τα βρακιά μου. Θα το κάνω, έρχεται η ώρα. Όχι. Αλλά η συνθήκη ποια είναι, έρχεται ντυμένος ο Φαλακρούλης και μας κάνει 2 ώρες πρόγραμμα. Δεν γράφει μέσα ότι καντρίτα παμ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό αν δεν υπάρχει. Στη σύμβαση θα πάμε. Αν τη διαλύσουμε, κρακ, τάκ, τελειώσαμε.